μου αρέσει να δημιουργώ τις ιστορίες μου με ακουστικό, οπτικό τρόπο. Θέλω να δημιουργώ εικόνες, μυρωδιές, συναισθήματα. Αφού το δες, τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο. Είμαι η Νοένα και είμαι ένας pop παραμυθάς και ασχολούμαι με τον ήχο και την εικόνα. Αγάπη μου, σου αφήνω για που τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κύπρο. Στα 18 μου μετακόμισα στο Λονδίνο, όπου έζησα εκεί άλλα 9,5 περίπου χρόνια. Και ενδιάμεσα, μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, είχα ζήσει κάποιους μήνες και στη Γερμανία, στο Βερολίνο και στην Ινδία. Ερχόμενη από το Λονδίνο, ερχόμενη μετά από 10 χρόνια εκεί, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα στην Αθήνα και άλλα πράγματα που είναι μάλλον πιο δύσκολα. Η κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο σχολείο. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο βρίσκονται εκεί μόνο και μόνο για να δουν, να ακούσουν, να δημιουργήσουν. Το γεγονός ότι είναι τόσο κοσμοπολίτικο και φέρνει τόσες διαφορετικές κουλτούρες μαζί είναι κάτι που κάνει και τους ανθρώπους να εμπνέονται και να δημιουργούν πρωτοποριακά πράγματα και φρέσκα και καινούργια για όλο τον κόσμο, ειδικά στο χώρο της μόδας. Τι με φρικάρει στην Αθήνα? Με φρικάρω εγώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα με ευχαριστεί πάρα πολύ ο καιρός, η χαλαρή ρυθμή και η ανεμελιά, αν και αυτή νομίζω έχει ζοριστεί λίγο τώρα τελευταία. Δηλαδή αυτή η κουλτούρα και η παράδοση είναι κομμάτι μου και είναι η πρώτη φορά που το ζω αυτό το πράγμα και στην καθημερινότητά μου. Με ευχαριστεί το γεγονός ότι έχω κάτι από το αίμα μου εδώ να με καθρεφτίζει σε αντίθεση με το εξωτερικό. Όλο αυτό θα ήθελα να το επεξεργαστώ και να το φέρω στα δικά μου μέτρα και στη συνέχεια να δημιουργήσω κάτι το οποίο θα είναι ενδιαφέρον και θα συνδυάζει την ταυτότητά μου, τη μουσική μου, καλλιτεχνική ταυτότητα, μαζί με κάποιες επιρροές από όλα αυτά που έχω μαζέψει από τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, μαζί με αυτό που μου έχει δώσει η Αθήνα και η Ελλάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Συνήθως η έμπνευσή μου μπορεί να είναι από μία σχέση δύο ανθρώπων ή και περισσότερων που τυχαίνει να παρατηρήσω, μέχρι κάτι που θα δω στο δρόμο ή μπορεί να είναι κάτι τελείως τυχαίο ή μπορεί και τίποτα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να βρεθεί κάτι, να πλαστεί κάτι και να πάει σε ένα πιο σουρεαλιστικό επίπεδο. Νομίζω αυτό είναι ένα έντονο χαρακτηριστικό μου, όπως και στα παραμύθια δηλαδή. Υπάρχει αυτό το ονειρικό, το... Αν και δεν μ' αρέσει να αναλύω τη δουλειά μου, θα ήθελα ο καθένας να το αντιλαμβάνεται όπως θέλει.